συνέχεια είμαστε μία ομιλία μακριά από το διάλειμμα και στο οποίο έχετε τον άχαρο ρόλο να μας κρατήσετε πριν πούμε για καφέ. Λοιπόν, είναι ο κ. Χριστόφορος Χριστοφή, είναι διευθύνων σύμβουλος της Channel IT, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον κορεσμό του ransomware, την άνθηση της ψηφιακής προπαγάνδας και τις ανησυχίες για το έτος που διανύουμε το 2017. Κύριε Χριστοφή. Σήμερα θα δούμε πώς χειριζόμαστε τις σημερινές προκλήσεις για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για το αύριο. Θα βασιστώ σε κάποια σημεία της έκθεσης που δημοσίευσε η Fairmicro το 2016 και τις προβλέψεις της για την χρονιά που διανύουμε τώρα. Το 2016 σωστά προβλέφθηκε από την Fairmicro ως έτος ψηφιακής δημοκρατίας και εκπομπισμού. Οι θέσεις που συνδυάζουν διάφορες νέες γνώμες, αδιάρρηκτους αλγόριθμους και την χρήση ηλεκτρονικής πληρωμής, κυρίως Bitcoin ως λίτρα, ήταν το καθημερινό φαινόμενο του 2016. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της ψηφιακής τρομοκρατίας, πληροφοριακά αναφερόμενοι οι αρκετοί μεγάλοι οργανισμοί προαγόρασαν Bitcoin για γρήγορη αντιμετώπιση κρίσης σε περίπτωση που θα δεχτούν κάποια κρίση. Επίσης, το 2016 άνθησε και η ιδέα του ransomware as a service, όπου ο παροχέας διαθέτει την υποδομή του προς ενοικίαση, δίνοντας έτσι την ευκαιρία και σε εκείνους που δεν έχουν πολλές γνώσεις να μπουν στο παιχνίδι. Παράλληλα, κώδικος ransomware δόθηκε στη δημοσιότητα, επιτρέποντας τους χάκερς να δημιουργήσουν και να παραδοσιοποιήσουν νέες και πιο εξελιγμένες παραλλαγές. Στατιστικά αυτά βοήθησαν να μεγαλώσει κατά 400% ο αριθμός των ransomware τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016. Η έρευνα προβλέπει ότι το 2017 θα σημειωθεί περαιτέρω αύξηση 25%, πιθανόν να ακολουθήσει μία περίοδο σταθεροποίησης, την οποία το κυβερνοέγκλημα θα αναγκαστεί να αναξυγκροτηθεί, να διαφοροποιήσει τις τακτικές του για να χτυπήσει περισσότερα και μεγαλύτερα θύματα. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση στη διάθεση προσωπικών δεδομένων σε παράνομες αγορές, αφού μπορούν να πουλήσουν υλεία τους και μετά να εγκαταστήσουν ransomware για να κρατούν τα data servers ομοίως διπλασιάζοντας το κέρδος. Θα δούμε την ίδια εντάση σε κινητές συσκευές, αφού υπάρχει ένα μεγάλο και μεγάλο κοινό, ίσως ακόμη και σε συστήματα φως και ATMs. Οι επιθέσεις σε smart συσκευές αποφέρουν μικρόβια τους, γιατί η ενέργεια που απαιτείται για μια επίθεση είναι μεγάλη. Είναι, για παράδειγμα, πιο εύκολο να αντικατασταθεί ένας καχαρισμένος καρτήρας παρά να πληρώσει ο ιδιοκτήτης τα λίτρα. Η Fairmicro προβλέπει ότι το 2017 θα αυξηθούν οι επιθέσεις στο Internet of Things και τις σχετικές υποδομές. Ήδη η εμφάνιση της επίθεσης τύπου τύπος Mirai επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους μας, αφού ουσιαστικά και ιδιωτικής χρήσης και cameras IP παραβιάστηκαν μετατρέποντας τους χρήστες σε συνεργούς. Το Internet of Things δημιουργεί μεγάλα πλεονεκτήματα στους τομείς της βιομηχανίας, κατασκευών, παραγωγής ενέργειας. Ταυτόχρονα όμως λειτουργεί σαν πλατφόρμα ανάπτυξης επιθέσεων, όπως παράδειγμα η επίθεση της Latency που είδαμε πέρσι στην Ουκρανία. Η σημαντική αύξηση αδυναμιών στα συστήματα σκάλα και η χρήση των Industrial Internet of Things θα ανοίξει την πόρτα σε μεγάλους κινδύνους, επηρεάζοντας οργανισμούς και καταναλωτές του 2017. Ransomware στοχευμένα στο βιομηχανικό τομέα και επιθέσεις Industrial Internet of Things θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη ζημιά, καθώς οι χρειαστές μπορούν να κερδίσουν περισσότερα χρήματα, π.χ. επιστρέφοντας την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής ενός εργοστασίου ή στη ρύθμιση της συνεργασίας ενός εργοστασίου τροφίμου. Δεν υπάρχει 100% σίγουρος τρόπος προστασίας, αλλά είναι πάντα καλύτερα να προχάρουμε την απειλή στην πυλή της. Φυσικά, οι πιο παλαιοκίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν προδραστικά από τους βέντορς, αν χτίσουν ασφάλεια μέσα στις ίδιες τις συσκευές, όπως κάτω. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να προσομοιώσουν πιθανές επιθέσεις και να προλάβουν καταστάσεις. Για παράδειγμα, τεχνολογία που προστατεύει ένα δίκτυο βιομηχανικής μονάδας θα πρέπει να μπορεί να εντοπίσει και να αποκόβει κακόβουλα πακέτα μέσω συστημάτων IPS. Την εξάρτησή μας από τη χρήση του email σε συνδυασμό με την απλότητα του μέσου αυτού θα εκμεταλλευτούν οι δράστες στο έπακρο.
χρησιμοποιούμε τον όρο business email compromise για να, για να περιγράψουμε οποιαδήποτε προσπάθεια πάτη μέσω, μέσω email. Με ιδιαίτερη προτίμηση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προσπαθούν να ξεγελάσουν κατόχους λογαριασμών ή ακόμα και συγκεκριμένους τραπεζικούς υπαλλήλους για να προσπάσουν πληροφορίες ή και χρήματα. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο σε αυτές τις επιθέσεις. Ίσως μόνο κάποια πιο προσεκτική έρευνα στην ηλεκτρονική συμπεριφορά του θύματος και να γίνουν όσο πιο πιστική γίνεται στην προσπάθειά του. Φερν Μάικρο, προσπαθεί ότι η δυνατότητα του email και με τα εγκληματίες να δώσουν βάρος σε αυτήν την οικονομική και εύκολη μέθοδο, ειδικά σε περιπτώσεις CEO πρόσφυγων. Ας υποθέσουμε ότι τα κέρδη από τις επιθέσεις ransomware ξεκινούν από 4.722 δολάρια, δηλαδή περίπου ένα bitcoin, φτάνοντας τα 30.000 δολάρια, και η ιδέα από μια επιτυχημένη έφοδο μπέκ αν έρχεται στα 140.000 δολάρια, υπολογίζεται ότι στα επόμενα 2 χρόνια οι επιθέσεις μπέκ θα αποφέρουν 3 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδη. Στην περίπτωση της επιδρομής στην τράπεζα της Μπαγκλαντές, 81 εκατομμύρια δολάρια έκαναν φτερά. Σε αντίθεση με τη μέθοδο BEC, Business Email Compromise, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από ανθρώπινο λάθος, η απάτη αυτή εξελίχθηκε από μια βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μεγάλοι οργανισμοί επεξεργάζονται τις συναλλαγές τους. Γι' αυτό ονομάζουμε αυτήν την κατηγορία επιθέσεων Business Process Compromise. Προβλέπουμε ότι τα business process compromise αντιλήσουν όχι μόνο τμήματα που διαχειρίζουν τα χρήματα, αλλά και επίσης τμήματα διανομή, αλλά του καθεστώτος μια φορά κάποιες παραγγελίες. Αυτό έχει ήδη γίνει το 2013, όταν παραβιάστηκε το σύστημα container στο λιμάνι της Αρβέστας για να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ναρκωτικών. Όπως βλέπουμε, η οικονομική ιδέα εδώ είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από τις άλλες μεθόδους, με αποτέλεσμα οι εμπειροί δράστες να την προτιμούν. Για πρώτη φορά το 2016, η Adobe εκτόπισε τη Microsoft στον αριθμό διαπιστευμένων vulnerabilities. 135 vulnerabilities βρέθηκαν σε προϊόντα Adobe, ενώ μόλις 76 σε Microsoft. Έχω και τη Microsoft εδώ, αν μας επιβεβαιώσει τον λόγο του ασθενείς. Τον Νόβριο του 2016, οι άνθρωποι μετρούσαν 50 περιστατικά σε αντίθεση με 25 του ίδιου μήνα της περασμένης χρονιάς, όπως θα δείτε στο επόμενο σχεδιάγραμμα. Προβλέπουμε περισσότερα προβλήματα σε Adobe και Apple εκτός από τη Microsoft. Ο μόνος τρόπος σίγουρης προστασίας είναι η χρήση συστήματος που θωρακίζει δυνατή των vulnerabilities εγκαίρως και αποτελεσματικά. Η ιδέα του virtual patching μπορεί να σώσει οργανισμούς από μεγάλες περιπέτειες, αλλά υπάρχει και η εντύπωση ότι αυξάνονται τα κόστη. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς έχετε περάσει κάποια τέτοια περιστατικά και μπορεί σήμερα να το έχετε μετακινήσει και δεν έχετε κάνει την επένδυση. Το 2016, ο μισός σχεδόν πλανήτης, πληθυσμός του πλανήτη, έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, 46,1% μέσω smartphones, υπολογιστών, laptops ή internet κιόσκων. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι έχουν πρόσβαση εύκολα και γρήγορα σε πληροφορίες, άσχετα με την επικαιρότητα. Το ίντερνετ χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει την κοινή γνώμη, όπως π.χ. τα αποτελέσματα εκλογικών αναμετρήσεων, μέσων κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών πηγών. Είδαμε μέσα ενημέρωσης, όπως το Wikileaks, να χρησιμοποιούνται για προπαγάνδα με εμπιστευτικά κείμενα να δημοσιεύονται στο site μόλις μια εβδομάδα από τις εκλογές στις ΗΠΑ. Υπάρχουν πληρωμένες ομάδες στο διαδίκτυο που προωθούν προπαγάνδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, LinkedIn και Twitter. Η έλλειψη μηχανισμών ελέγχου και ευκολοπιστία του κοινού κάνει αυτόν το είδος ενημέρωσης πολύ δημοφιλή. Και καμιά φορά δύσκολο να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα. Το 2017 θα δούμε περισσότερη κακή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων θα επιφέρει μεγάλες αλλαγές όχι μόνο σε χώρες μέλη, αλλά και σε κάθε οντότητα παγκοσμίως, που καταγράφει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει πληροφορίες των ευρωπαϊκών και των ευρωπαϊκών πολιτών. Με την επιβολή του νόμου του 2018, η μη συμμόρφωση θα επιφέρει πρόστιμα μέχρι 4% των συνολικών ζήρων. Η εγκατάσταση συστήματων Data Loss Prevention και Encryption είναι πλέον απαραίτητη και δεν χρειάζεται πάντα να είναι επίπονη και κοστοβόρα στην εφαρμογή. Η
πρώτη καταγραφή στοχευμένη απειλή ήταν σχεδόν πριν μια δεκαετία. Οι μεθόδοι που επιστρατεύουν οι διάφοροι κυβερνοεπιχειρηματίε έχουν γίνει πιο ενδιαφέρον με την πάροδο του χρόνου. Αλλά οι υποδομέ δικτύων έχουν γίνει σχετικά ίδιε. Παρατηρώντα τι κινήσει και τον τρόπο που λύσσονται για να χτυπήσουν διαφορετικού οργανισμού στι διαφορετικέ χώρε, προβλέπεται ότι θα εκπλαγούμε με τι νέε τεχνικέ που θα υιοθετήσουν για μελλοντικέ στοχευμένε επιθέσει. Η Channel IT μαζί με τους στρατηγικούς της συνεργάτες προσφέρει ολοκληρωμένη λύση μέσω επιλεγμένου δικτύου συνεργατών. Σας ευχαριστούμε.